καμία κουβέντα και ευχαριστώ. Ε, κύριε Καρίτζη, εσείς λέτε στο ΣΥΡΙΖΑ ότι όχι στις ιδιωτικοποιήσεις, ότι έχετε βρει άλλε πηγές χρηματοδότησης και των ελαφρύνσεων στις οποίες θα προχωρήσετε, αλλά και των παροχών στις οποίες επίσης θα προχωρήσετε. Το ερώτημα είναι ποιοι θα κληθούν να πληρώσουν το πρόγραμμα Θεσσαλονίκη και το Θεσσαλονίκη Plus. Το συντελεστή 50 ή 60% σε ποια εισοδήματα θα τον βάλετε πάλι μεσαία τάξη θα πληρώσει. Να ξεκινήσω με ένα σχόλιο λέγοντα ότι αν ο ΣΥΡΙΖΑ είχε σχέδιο φορολόγηση τη φτώχεια, τότε θα είχε από καιρό προσχωρήσει στα, στην πολιτική των μνημονίων. Αυτή η πολιτική όχι μόνο δεν φέρνει αποτελέσματα οικονομικά, είναι και μια κοινική επιλογή να χτυπηθεί ο κίνο που δεν έχει και η μεσαία τάξη να βρεθεί ακόμα πιο κάτω και να επί της ουσίας, να εξαφανιστεί. Να πω επί ότι, α, επίσης πριν πω τα βασικά του φορολογικού μας προγράμματος, να, θυμί... να πω στους πολίτες που μας ακούνε ότι δεν πρέπει να επιλέγουν μόνο τα κόμματα που θέλουν να υποστηρίξουν με βάση το τι τους συμφέρει στενά, αλλά και με μια νυφάλια σκέψη για το τι βοηθάει να έχει η Ελλάδα και η κοινωνία μας μια βιώσιμη στρατηγική. Με αυτήν την έννοια, οι φοροελαμφρύνσεις είναι κοινωνικά δίκαιες, αλλά και κοινωνικά αναγκαίες. Διότι ο φτωχό και ο μεσαίο, αν έχει εισόδημα, θα το δαπανίσει και με αυτόν τον τρόπο η οικονομία θα πάρει μπρο. Έρχομαι επιτροχάτη να πω για τα φορολογικά μέτρα. Στο 2015 θα υπάρχει απαλλαγή φόρων 3,5 δι, ιδιαίτερα των φτωχών και των μεσαίων στρωμάτων θα καλυφθούν αυτά από τη φοροδιαφυγή και το λαθρεμπόριο. Την αντιμετώπιση δηλαδή τη φοροδιαφυγή και του λαθρεμπορίου. Αυτά δεν έχουν αντιμετωπιστεί όχι επειδή είναι τεχνικά δύσκολο, αλλά επειδή δεν υπάρχει πολιτική βούληση, επειδή γνωρίζουμε ότι αυτό σημαίνει σύγκρουση με του οικονομικά ισχυρού. 12.000 ευρώ θα είναι το φορολόγητο και όχι φόρο από το πρώτο ευρώ, ενώ και θα έχουμε και την κατάργηση του ένφια και η αντικατάστασή του από το φόρο μεγάλη ακίνητη περιουσία με νέε πραγματικέ αντικειμενικέ αξίε, προοδευτική κλίμακα και προστασία της πρώτης κατοικία. Αυτά είναι εύλογα και αυτονόητα Οι μέτρα άξονες, που πρέπει κάθε, όπως είπατε, κάθε, κάθε, κάθε κυβέρνηση να πάρει για να αντιμετωπίσει την κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Καρίτζη. Κύριε Μαργαρίτη θα το έχετε ακούσει, θα το έχετε διαβάσει ότι στη Δημάρα δόθηκαν ευκαιρίες.